Τι σου απάντησες, με ρώτησες. Γιατί... Ρώτησα, είπες μου ότι ήταν η διεργασία που έγινε στο δίκο, ότι ψήφι... Δεν συμμετείχα εγώ στη διεργασία, γιατί δεν συμμετείχα στα συλλογικά. Ναι, αλλά είπες μου, πήγαινε ο Νικόλας, είδε τον κόσμο του δίκο, πήρε τα μηνύματα. Ναι, σου μίλησα σαν εκπρόσωπο του δίκο, αλλά προσωπικά γιατί στήριξα εγώ Χριστοδουλή, δεν με ρώτησε. Ρωτώ, σε πες μου. Θέλεις να σου πω. Επειδή με εμπνέει, με κάνει να νιώθω ασφάλεια ότι έχει τον τρόπο, έχει τις ικανότητες. Για μια χώρα όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, με την πολιτική κατάσταση που υπάρχει στο εθνικό, με τη γεωγραφική της θέση, με όντας το επίκεντρο μεγάλων δυνάμεων και μεγάλων συμφερόντων, ότι έχει εκείνη την ικανότητα και εκείνον τον νέο αέρα που είναι και λίγο ευρωπαϊκός αέρας, εκείνη την ικανότητα με διπλωματικόν τρόπο να μπορεί να εργαστεί για τα συμφέροντα του τόπου μου και συνεπώς για τα συμφέροντα του κόσμου συνόλου. Άρα... Πιστεύω σε αυτές τις ικανότητες. Γνωρίζεις τον εσύ που πριν. Μόνο ως φιλοξενούμενο. Ως δημοσιογράφος που του έκανα τις συνεντεύξεις κατά καιρούς. Αλλά πέραν τούτου έτυχε να διαβάσω και τα βιβλία του σε σχέση με τον Κυπριακό. Έτυχε να το ψάξω λίγο. Ναι. Συνεπώς θεωρώ ότι. Το κύριος λόγος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι η τεχνοκρατική του ιδιότητα που ήταν η διπλωματική θεωρώ ότι είναι μεγάλων προσών για να είσαι ηγέτης αυτού του τόπου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτός ο εξισορροπητικός παράγοντας όπως λειτουργήσε με κομματικές δυνάμεις που είχαν τις διασφορές τους στο παρελθόν και ίσως να εξακολουθούν να τις έχουν αλλά να συνεργάζονται μπορεί να λειτουργήσει και σε επίπεδο οικονομίας, γιατί οικονομία δεν είμαστε μια κλειστή οικονομία, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της Ευρωζώνης. Μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο Βρυξελών, μπορεί να λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο και νομίζω το χρειάζεται η Κύπρος αυτών των εξισορροπητικών, ηγετικών, συνενωτικών ρόλων. Μπράβο, παράγοντα. Ναι.